Ξύγει το ιστόρημα του Γιώργου Ρωμανού που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγκυρα, Γιούντι, μια γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη. Για το βιβλίο απόψε θα μιλήσουν ο κύριος Ιωάννης Καζάζης, καθηγητής της Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Λένα Παπαθανασίου, βιβλιοθηκονόμος και ο ίδιος ο συγγραφέας, αλλά και εγώ. Ο κύριος Ιωάννης Καζάνης έχει το λόγο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Άρχισα να διαβάζω το μυθιστόρημα Γιούντι του Γιώργου Ρωμανού, όχι προκατάληπτα, αλλά σαν ένας Θεσσαλονικιός και με τριγύρισε σε δρόμους και σε πλατείες που τις ήξερα όπως δεν τις ήξερα και σαν φιλόλογος και με περιδιάβαση σε γωνιές και κατατόπια της αφηγηματικής τέχνης όπως τα ήξερα και δεν τα ήξερα. Μόνο ως ιστορικός δεν μπόρεσα να το δω, για την πλευρά αυτή νόμιμο οδηγούνται να μιλήσουν άλλοι. Ως πολίτης όμως μπορούμε και οφείλουμε όλοι να έχουμε λόγο εδώ. Το Γιούντιν είναι η ιστορία των Εβραίων αστών ενίκων της Βίλας Πλανσέ στου Βότσι. Του κοσμοπολίτη και εκκοσμικευμένου παππού Έρικου Πεφόρ και της πολύπαθης γιαγιάς Μαζαλτόφ Χασκή που χάνεται στο Auschwitz. Των δύο θυγατέρων τους, Αντζέλ και Λέα, και της εγγονής τους από τη Λέα της Λόρα. Την ιστορία της οικογένειας, ο συγγραφέας, τη βάζει στο στόμα της Αντζέλ. Την αρχίζει από τον Μεσοπόλεμο και τη φτάνει ως το 1990 και τη διασταυρώνει με την ιστορία μιας άλλης χριστιανικής οικογένειας του Παναγιώτη Παυλίδη, αλλά και με τον κινηματογραφιστή Ελιάν ανάμεσα σε άλλα δευτερεύοντα πρόσωπα. Στην κατοχή, η Λέα, ήδη παντρεμένη με τον επιχειρηματία Μωύς Πεφόρ, βιώνει το μεγάλο έρωτα με τον Αλέξανδρο, γιο του Παναγιώτη Παυλίδη, ενώ το παιδί τους, η Λόρη, συλλαμβάνεται απροσδόκητα μέσα στην κόλαση του στρατοπέδου συγκεντρώσεως, έρχεται στη ζωή στη Θεσσαλονίκη με τη συνεπιστροφή της μάνας που επιβιώνει, όπου και μεγαλώνει και γίνεται μια θεαματική γυναίκα. Ψυχικά τραυματισμένη όμως η Λόρη, βολοδέρνει στη βαθιά αλλαγμένη πόλη, ματέως αναζητώντας την πλήρωση του αγιάτρευτου ψυχικού κενού που της δημιούργησαν οι περιστάσεις της οικογενειακής ζωής μέσα από εφήμερους και νοσηρούς έρωτες για να οδηγηθεί τελικά στο πλήρες διέξοδο. Η διαγραφή της μοίρας της οικογένειας συμπαρασύρει περιγραφές συναρπαστικής φρίκης από τον εφιάλτη των ναζιστικών στρατοπέδων συγκεντρώσεων. Κυρίως όμως, χάρη στην επιμονή του συγγραφέα στην αναπαραστατική και την ιστορική λεπτομέρεια, ξεπροβάλλει οροζόντανα ολόκληρη η πόλη της Θεσσαλονίκης. Καθώς ορίζοντάς της, σταδιακά αδειάζει, ερημωμένος από το ισχυρό και πολυκληθές εβραϊκό στοιχείο και σκοτεινιάζει πια για τα καλά, η ανοιχτή Θεσσαλονίκη της προπολεμικής ποικιλίας διολυσταίνει πρώτα στην κατοχική στέρηση και στην καταδυνάστευση από συνεργάτες, μαυραγωρίτες και αγριοδίτες και έπειτα στην εμφυλιοπολεμική εσωστρέφεια και φοβικότητα και καταντά μια άνευρη και έκκεντρη επαρχιωτούχνη. Ανεμπόδιστα ουσιαστικά και ατιμόρυτα τα στρώματα εκείνα που πλούτησαν άνομα μετασχηματίζονται σε πολιτικό κατεστημένο που έκτοτε τροχοπεδεί την ανάπτυξη της πόλης, μιας πόλης από ψηλωμένη σκιά και από τη βαλκανική της οικονομική ενδοχώρα. Ο παράδεισος έχει απολεστεί. Τον αναπολύει η Αντζέλ στο κεφάλαιο «Όμορφη Θεσσαλονίκη». Υπήρξε και για την οικογένειά μας μια εποχή που όλα ήταν διαφορετικά. Πριν από τον πόλεμο ζήσαμε χρόνια ευτυχισμένα και σας διάβασα το σχετικό απόσπασμα.
στο κλίμα του έργου μπήκα σιγά σιγά και αφέθηκα να γλιστήσω στην πικρή απόλαυσή του, έως ότου άρχισε να σχηματίζεται από επαγγελματική διαστροφή, υποθέτω, το ερώτημα πώς αλήθεια κάνει λογοτεχνία ένας εικαστικός καλλιτέχνης. Γιατί ο Γιώργος Ρωμανός, που εγώ γνώρισα κάποτε από κοντά, ήταν ήδη εδώ και δεκαετίες ένας καταξιωμένος ζωγράφος. Ότι το ερώτημα δεν στερείται γενικότερου ενδιαφέροντος, αυτό είναι που θα προσπαθήσω να δείξω. Για να το κάνω όμως, πρέπει προηγουμένως να σας ξεναγήσω στα εργαλεία που χρησιμοποιώ. Στην αφήγηση και την περιγραφή. Τις δύο βασικές έννοιες που οι φιλόλογοι χρησιμοποιούν κατά αντιστοιχεία προς τις έννοιες του χώρου και του χρόνου που χρησιμοποιούν οι φυσικοί. Θα το κάνω αντισχολαστικά, διαβάζοντας και σχολιάζοντας ελαφρά δύο μικρά ποίηματα. Πρώτα ένα οκτάστιχο σε 100 φωνές του Παλαμά. Αγνάντια το παράθυρο, στο βάθος ο ουρανός, όλο ο ουρανός και τίποτα άλλο. Και ανάμεσα ουρανόζωστο, ολόκληρο, ψηλόλιγνο, ένα κυπαρίσι. Τίποτα άλλο. Και η ξάστερος ο ουρανός ή μαύρος είναι, στη χαρά του γλαυκού, στη στρικινιά στο σάλο, όμοια και πάντα, αργολιγάει το κυπαρίσι. Ήσυχο, ωραίο, απελπισμένο, τίποτα άλλο. Εδώ τίποτε δεν συμβαίνει, τίποτε δεν κινείται. Γι' αυτό και δεν συναντούμε ούτε ένα ρήμα δράσης σε οκτώ στίχους. Οι πρώτες ύλες του ποίηματος είναι καθαρά στατικές εικόνες εξωτερικού και εσωτερικού ψυχικού χώρου. Ο χρόνος απών ή αδρανοποιημένος. Υπάρχει μόνο ο χώρος, όπου η ματιά σαν με την κίνηση του κινηματογραφικού φακού περιγράφει μια εικόνα φύσης. Γι' αυτό και απαντούν μόνο τα πιο αδρανή γλωσσικά στοιχεία, τα ονοματικά, ουσιαστικά δεν τίθεται. Αντίθετα, στους τέσσερις επόμενους στίχους, αντλημένους τυχαία σχεδόν από τη μακρά μεσαιωνική διοίκηση Απολλωνίου του Τηρίου, υπάρχουν πολλά συμβάντα και δράσεις που ξετυλίγονται απανωτά μέσα στον χρόνο. Επτά ημέρες εκάμαση, η θάλασσα περνούσε και με τα τάφτα εγείρεται ο νότος ο βιέρος και κάμει κλείδωνα βαρύ και ταραχή και σκότος και πήρε τους και βρέθησαν στον κόλφο της Ατάλιας. Πρώτη ύλη του λογοτεχνικού αυτού τρόπου είναι τα γεγονότα. Και των γεγονότων η υλική υπόσταση είναι καμωμένη από χρόνο. Και επειδή είναι αδύνατο να εξιστορήσει κανείς όσα συμβαίνουν μέσα στη γραμμική διαδοχή τους στο χρόνο, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, παρά μόνο καταφεύγοντας σε συντάξεις ρηματικές, κυριαρχούν εδώ, αντίθετα στο προηγούμενο ποίημα, οι χρονικές λέξεις. Έτσι λένε οι Γερμανοί τα ρήματα, Zeitwörter. Και στο τετράστιχο χωρίο μας έχουμε έξι απανωτά ρήματα. Στους δύο αυτούς λοιπόν διαμετρικά αντίθετους μεταξύ τους τρόπους, τεχνικούς τρόπους, θεμελιώνονται διαχρονικά τα δύο από τα τρία μείζωνα ποιητικά γέννη της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Το έπος και η λυρική ποιήση. Το τρίτο είναι το δράμα. Στη γραμματικά τριτοπρόσωπη αφήγηση γεγονότων αντιστοιχεί ως λογοτεχνική έκφραση το γένος έθος. Όπως και όλα τα εξ αυτού παραγόμενα λογοτεχνικά είδη. Από το αρχαϊκό ομιλικό έπος ως το μυθιστόρημα του 19ου αιώνα. Ενώ από την περιγραφή των πραγμάτων και των καταστάσεων του εξωτερικού και του εσωτερικού κόσμου κατάγεται το γένος της λυρικής ποίησης με όλα τα είδη και τα υποείδη.
Βέβαια στην πραγματικότητα τα καθαρά και απολύτως άμυκτα γέννη και είδη σπανίζουν. Η ομορφιά της ζωής υπερβαίνει τις τεχνικές διακρίσεις του σπουδαστηρίου. Γι' αυτό όπως οι φυσικοί μιλούν για ένα ενιαίο χωρόχρονο, ευστοχότερο θα ήταν, ελλείψη καταλληλότερου όρου, να μιλούμε κι εμείς για μια δυσυπόστατη αφήγηση παύλα περιγραφή. Μερικοί μιλούν κάποτε για λυρική αφήγηση. Αν μια αφήγηση λοιπόν, στην οποία κατά πάθος φυτεύει το λογοτεχνικό είδος μυθιστόρημα, είναι ο κυρίαρχος τρόπος στον οποίο υπακούει και το Γιούντιν, πώς άραγε τη χειρίστηκε ως συγγραφέας ένας άνθρωπος των εικόνων, ο οικαστικός Ρωμανός, που όπως εξομολογείται ο ίδιος, το μυαλό του έβλεπε σε εικόνες και που ό,τι δεν έβλεπε ήταν σαν να μην υπήρχε. Παραθέτω. Στη συνέχεια λοιπόν θα επιμείνω πρώτον στην πυκνή παρουσία του εικονικού στοιχείου στη λογοτεχνική του αφήγηση, στη συχνή μετάλλαξη της εικόνας του φυσικού κόσμου σε εικόνα μεταφυσική, ψυχική ή και συμβολική, και τρίτον, στην τροπή που παίρνει ο αφηγηματικός τρόπος συνολικά, υπό την πίεση αυτής της υπέρβαρης περιγραφικής εικονοποιίας. Τέσσερις παρατηρήσεις μόνο έχω. Πρώτον, το μυθιστόρημα ανοίγει με μια εικόνα που θυμίζει κορμιζωμένη προσωπογραφία. Παραθέτω. Η πόρτα άνοιξε με πάταγο. Χτύπησε στον τοίχο. Είδα τη Λόρη στο πλαίσιο της κάσας να κρατά τις τρεις φωτογραφίες. Ανοιχτή βεντάλια στο χέρι. Αμήχανη από το ξαφνικό ρεύμα το οποίο συνόδευσε την είσοδό της στο γραφείο. Και κλείνει πάλι με μια εικόνα που ανακαλύπτω πλειογραφία. Αχνοφέγγει πάνω από την πόλη. Φως. Πίνακες οι πρώτες, πίνακες και οι τελευταίες λέξεις του μυθιστορήματος. Η πρώτη μου λοιπόν παρατήρηση είναι η απάτης άκρη του έργου αντιστροφή των αναμενόμενων αναλογιών για το λογοτεχνικό είδος όπου ανήκει το μυθιστόρημα αυτό, την ιστορική μαρτυρία, εκεί που κανονικά θα περιμέναμε αυξημένη δοσολογία αφήγησης, πολύ περισσότερη περιγραφή απαντά παρά αφήγηση. Το Γιούντιν είναι κατάφορτο από περιγραφές. Αρχίζοντας από την κυκλοφόρηση των Κεφαλαίων, Θεσσαλονίκη, Πολυκαράτη, στα νερά του Θερμαϊκού, το Κήτος, παιχνίδι σκιών, ένας καθρέφτης, δύο φωτογραφίες για την Λόρη, το πρώτο μοντάζ, το δεύτερο μοντάζ και ούτω καθεξής. Έπειτα, δεν είναι τυχαίο ότι αναρρύθμιτες παράγραφοι κυβερνιούνται από ρήματα όρασης, είδα, βλέπει και ούτω καθεξής. Τα γεγονότα δεν συμβαίνουν παρά μόνο στο μέτρο που συγκεκριμένοι άνθρωποι τα βλέπουν και τα περιγράφουν. Ως ιστορία στον ξύπνο τους, σαν όνειρα που κι αυτά υπάρχουν στον ύπνο τους. Στο κείμενο αυτό, παρεντίθενται και εικαστικά στοιχεία, κυρίως φωτογραφικές μαρτυρίες. Περιφημότερο όλων είναι η φωτογραφία του Μωής και της Λέα με τη Λόρη Βρέφος, ενέτη 1945. Τραβηγμένη κατά πέτηση του παππού, όπως μαθαίνουμε αργότερα, υπομνηματίζει με συγκλονιστική αστοχία τη διαταραγμένη σχέση του Ζεύγους και προειδοποιεί δυσίων το μέλλον της άτυχης μικρής. Από την άλλη, η πόλη, με το άδειο υπόλευκο της Καρποστάλ της σελίδας 389, μεταγγίζει στο θεατή άμεσα τον εφιαλτικό συμβολισμό της. Πόλη άδεια.
Επίσης από τεχνική άποψη, ακόμη σπουδαιότερο, θεωρώ τον τρόπο που τα περιγραφικά στοιχεία αρμολογούνται στο αφηγηματικό μοσαϊκό και το πώς λειτουργούν. Διαβάζω. Ένα πρωί σηκωθήκαμε ως συνήθως, ενώ ήταν ακόμη πίσω σκοτάδι έξω. Βγήκαμε σκουντουφλώντας. Στο προάβλιο άηχη, βροχή, πυκνή, μυριάδες λεπτές κλωστές. Τα ξυλοπάπουτσα που φορούσα βούλιαξαν στη λάσπη και ένιωσα να υγραίνονται τα πόδια μου μέσα στις κάλτσες που όταν κοιμόμουν τις φύλαγα κατάσαρκα για να μην τις κλέψουν. Περισσότερες κυκλοφορούσαν ξεκάλτσοντες με πληγιασμένα πόδια. Περιγραφή κατά τον ορισμό μου λοιπόν 100% που έρχεται να κολλήσει στην προσχηματική, όπως θα αποδειχθεί αργότερα, αφήγηση ως η χρονική της προϋπόθεσης, ανοίγοντας με μια απλή επιρροή του χρόνου, ένα πρωί. Κυριαρχούν τα ονοματικά στοιχεία του λόγου, ουσιαστικά επίθετα, η ποικίλα ισοδύναμα των επιθετικών στοιχεία, οι αναφορικές προτάσεις δηλαδή, οι επιθετικές μεταγές, οι παραθέσεις και οι εξηγήσεις. Ακόμη και τα λιγοστά ρήματα, εκτός από τα δύο πρώτα που είναι σε χρόνο αόριστο σηκωθήκαμε, βγήκαμε, είναι επίτηδες βαλμένα σε χρόνο παρατατικό, για να δηλώσουν εικόνες παρατηνόμενης στατικότητας. Μένει έτσι ελεύθερος ο χώρος για εικόνες που στην καθημερινή επανάληψή τους έχουν σχεδόν παγώσει και καταντήσει σαν ουσιαστικοποιημένες, αν έτσι μπορούμε να αποδώσουμε τον προσδιορισμό reified από το λατινικό res πράγμα, τους παγιγάνους. Έτσι συμπλέκεται εδώ με την αφήγηση η περιγραφή, ένα ατόφιο εικαστικό κομμάτι, ένας πίνακας με πολλά πρόσωπα και πράγματα και με όλες τις ρεαλιστικές τους λεπτομέρειες. Τρία. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η άμεση συνέχεια της παραγράφου αυτής. Σε ολόκληρο το υποκεφάλαιο των σελίδων αυτών, όπου ανήκει η εικόνα της πρωινής αναφοράς των κρατουμένων, δεν συμβαίνει σχεδόν τίποτα. Τίποτα ιδιαίτερο, εκτός από τις τελευταίες τέσσερις λέξεις. Θα επανέλθουμε σε αυτές. Απολύτως συνήθι όλα στη ζωή του στρατοπέδου, με τα μονίμως αγριεμένα στοιχεία της γερμανικής χειμερινής φύσης, να μεταφράζονται σε εικόνες υπερθετικής φυσικής εξαθλίωσης και εξουθένωσης του ανθρώπου ως θύματος και απόλυτης εκβαρβάρωσης του ανθρώπου ως θήτη. Με τρόπο σχεδόν τυπικό για το είδος της λυρικής περιγραφής, δεν είναι σπάνια η αναγωγή του φυσικού φαινομένου σε επίπεδο ψυχικό ή και συμβολικό. Το είδαμε στο οχτάστικο του Παλαμά που παραθέσαμε, όπου η φυσική εικόνα του Κυπαρισιού, πρικοδοτημένη καταληκτικά με επίθετα κατάλληλα για άνθρωπο, όπως ήσυχο, ωραίο, απελπισμένο, ανακαλεί το αδήλωτο σύμβολο των κινητηρίων, το Κυπαρίσι. Το δείχνει και το τέταρτο κεφάλαιο του Γιούντιν, όπου το κήτος που ξεβράζεται στην παραλία με τις περατικές του φυσικές διαστάσεις, υπάρχει φωτογραφία, νοείται και ρητά ερμηνεύεται ως σύμβολο της εμφύλιας διαμάχης που απειλεί να καταβροχθήσει ολόκληρη την πόλη. Λέει, κάποιοι λίγοι κατάλαβαν ότι το κήτος συμβόλιζε τον εμφύλιο και πως ή θα μας έδινε μια με την ουρά του και θα μας αφάνιζε ολοκληρωτικά ή που θα έπλεε μακριά, χαράζοντας με την παρουσία του τις μνήμες μας για πάντα. Όπως και έπλευσε τελικά μακριά. Λεπτομέρεια. Εκείνο που σώζει την κατάσταση αποδεικνύεται ένα κοριτσάκι. Το ίδιο αυτό κοριτσάκι που κανένας δεν βρέθηκε τελικά να σώσει όταν το χρειαζόταν τόσο απελπισμένα,
η μικρή Λόνη. Το ίδιο αυτό κεφάλαιο και αυτοτελείς εικόνες σχηματίζουν πυκνές στοιχείες, καθώς σαν βινιέτες κλεισμένες σε μικρές παραγράφους αρμαθιάζονται η μια μετά την άλλη, χωρίς όμως να αυτοεξαντλούνται. Αντίθετα, αφήνουν να περάσει από μέσα τους, μέσα από το δρόμο του κοινού και του συνηθισμένου αλίμονο, η πορεία προς το συγκλονιστικό και το αναπάντεχο που επίκειται και που δεν είναι άλλο από την κορυφαία στιγμή της επανασύνδεσης στο στρατόπεδο του κύριου ερωτικού Ζεύγους, Λέας και Αλεξάνδρου, του χαμβάναυσα χωριστή αλίδων στη γενέθλια πόλη. Τόσες εικόνες συσσωρεύονται θαρείς επίτηδες σαν για να παραταθεί το βασανιστήριο της πορείας και να καθυστερήσει σκοπίμως η ροή της δράσης. Καθυστέρηση, παράταση, παρεκβάσεις, όλα συνομωτούν για τη δημιουργία ενός δραματικού κρεσέντου. Ο εικαστικός σωρίτης στην υπηρεσία της δραματικής αφήγησης. Γιατί ενώ υπό το βάρος της περιγραφής η αφήγηση φαίνεται αρχικά να υποχωρεί, τελικά οι δύο τρόποι σοφιλιάζονται για να υπηρετήσουν κοινό αισθητικό αποτέλεσμα. Και αυτό δεν είναι άλλο από την δραματοποιημένη αφηγηματική δομή κεφαλαίου αυτού, όπου η συσσόρευση του εικαστικού πλούτου, η αιωνία όπως η τυχαία ή μοιραία έβρεση του πουκάμισου αγαπημένου προσώπου και άλλες παρεκβάσεις, συνθέτουν μια δυσίωδη μουσική υπόκρουση που φέρνει σιγά σιγά κοντά το κορυφαίο ερωτικό ζεύγος του μυθιστορήματος, όπως είπαμε, που σαν από θαύμα ξανασμίγουν και άφωνοι αντικρίζονται. «Τον γνώρισα», λέει η Λέα, «ο Αλέξανδρος». 4. Την τελευταία, την κορυφαία όμως συνθετική επινόηση, την αποθέωση της εικαστικότητας, νομίζω, την αναγνωρίζουμε στον ενιγμό του ζωγράφου συγγραφέα να προσποιηθεί ότι την αφήγηση την αναθέτει στον κινηματογραφικό φακό του Ελιάνα, ο οποίος συλλέγει το υλικό του μέσα από τις αφηγήσεις των προσώπων, τάχα γιατί αυτός ξέρει καλύτερα να τις χειριστεί με το καλύτερο μέσο για τη διεκπαιρέωση του έργου του λογοτεχνικού αφηγητή. Κι όμως, η προσποίηση πιάνει. Μαγεμένοι παρακολουθούμε μια αφήγηση να συμφαίνει κοντινά πλάνα με τις μεγεθυσμένες λεπτομέρειές τους, με άλλα, μεσαία και μακρινότερα, για τις μεγαλύτερες επιφάνειες χώρου χρόνου κατά τις αφηγηματικές ανάγκες του έργου. Έχουμε την εντύπωση ότι η εικόνα προωθείται αποφασιστικά στο προσκήνιο σαν για να υποκλέψει το ρόλο του αφηγητή περιγραφέα, ως τη στιγμή εκείνη που διαβάζουμε στην αρχή του κεφαλαίου ο σκηνοθέτης την ομολογία του. Παραθέτω, δεν νομίζω πως έχει νόημα να κρύβομαι άλλο. Με λένε Ελιάν Καζάκο. Και ό,τι διαβάσατε μέχρι τώρα, εγώ το έγραψα. Με τη Λόρη ήμασταν ζευγάρι. Γνώρισα την Αντζέλ, που για μένα δεν είναι μόνο μια γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, τη θεωρώ μια τωρά άσβεστης μνήμης. Ακόμη, συναντήθηκα και μίλησα με τον Αλέξανδρο, τη Φραγκίσκη, μέχρι και με τον Αφού. Από την Αντζέλ κατάλαβα καλά τη σημασία που έχει το «αν αυτοί που σε πρόδωσαν δεν σε έκαναν καλύτερο, τότε είσαι ολοκληρωτικά χαμένος». Συνοψίζω για να καταλήξω. Η έντεχνα καλλιεργημένη ψευδαίσθηση της υπεροχής του κινηματογράφου της τέχνης του 20ου αιώνα αποσυντίθεται μετά την ομολογία αυτή που κάνει τον αναγνώστη να συνειδητοποιήσει εύθυνης ότι όλα όσα έγιναν, έγιναν με το λόγο. Και μόνο μέσα από του λόγου την τέχνη. Τι κι αν η αποκάλυψη της μπλόφας
έρχεται ύστερα από 350 σελίδες κειμένου. Τι κι αν ο Ιλιάν δηλώνει μετά ότι η ταινία όντως έγινε και ότι μάλιστα βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ της Δράμας. Η επιτυχία ανήκει στο μυθιστόρημα. Είναι ένας θρίαμβος της τέχνης του λόγου. Αυτή είναι η ερμηνευτική πρόταση, κυρίες και κύριοι, για το πώς έλυσε ο συγγραφέας το ζήτημα που έθεσε στην αρχή. Δηλαδή πώς θα συμβίβαζε τις δύο αγάπες μας, για την οικαστική από τη μια και για τη λογοτεχνική έκφραση από την άλλη. Επέτρεψε στο οικαστικό στοιχείο να κατακλείσει τη νουβέλα απάτρισά, αλλά το υπέταξε στο λογοτεχνικό στοιχείο στο τέλος. Ήρθος μεικτό αλλά νόμιμο που θα έλεγε και ο Σολωμός. Ας το κρίνει ο αναγνώστης. Ευχαριστώ.